y Carlita y Ángela. Ένα ολόκληρο βιβλίο και δεν έχω καθόλου χρόνο για χάσιμο. Να σε βοηθήσουμε? Βέβαια, Στάνλι. Θα με βοηθήσετε αν κάνετε ησυχία. Δεν εννοούσα τέτοια βοήθεια. Το ξέρω. Αλλά αφού η μαμά σας θα είναι στη δουλειά της μέχρι το βράδυ, θέλω να είστε και οι δύο φρόνιμοι και να με αφήσετε να δουλέψω. Εντάξει, μπαμπά. Και είπαμε, μη με ξαναδιακόψετε. Και είπαμε, μη με ξαναδιακόψετε. Επιτέλους λίγη ησυχία, ευτυχώς. Ε, κύριο Δαμαστή, τι κάνεις? Κοίτα, Στάνλεϊ, η γάτα σου ανέβηκε στον δέντρο και δεν μπορεί να κατέβει. Αυτό ήταν. Φωνάζει τον παπά. Δεν θα το έκανα εγώ αν ήμουν στη θέση σου. Ο παπάς έχει πολλή δουλειά και δεν θέλει να τον διακόψουμε. Το ξέχασες? Ναι, αλλά... Α, καλά, συγγνώμη. Κάτσε να το κατεβάσω. Όπα, θα είναι ο Χένρι για να κάνουμε πρόβα με τον γκρουπ. Δύσκολη μέρα, έσταλε. Ναι. Ο Λάιονελ δεν με αφήνει ήσυχο. Όλο έρχεται και με πειράζει και μου χαλάει τα παιχνίδια μου. Γιατί δεν του λες πως αισθάνεσαι? Πώς δηλαδή? Πες του, Λάιονελ, δεν θέλω να το κάνεις αυτό. Σταμάτα να είσαι κακός. Δεν είναι πάντα κακός. Νομίζω πως το κάνει γιατί του φαίνεται αστείο. Ε, Στάνλεϊ, έλα να πάμε παρέα. Μπάμπα, σαν να πηγαίνουν καλύτερα τα πράγματα. Αν ξέρω ένα πράγμα, είναι να φτιάχνω το καλύτερο σάντουιτς με μπανάνα. Κι αν ξέρω και κάτι ακόμα, είναι ότι δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο για να το συνοδεύσεις από ένα ποτήρι παγωμένο γαλατάκι. Συμφωνώ. Ειδικά όταν είναι το τελευταίο ποτήρι γάλα που υπάρχει στο ψυγείο. Συγγνώμη, αδερφούλη, πρέπει να είσαι πολύ γρήγορος. Αν δεν βιάζεσαι, χάνεις. Πες του. Λαϊονέλ, δεν μου αρέσει καθόλου αυτό που τρώμε και τρέχουμε. Ναι, συγγνώμη, αλλά έχω δουλειές να κάνω. Τα λέμε, θηριοδαβαστή. Προσπάθησες να του πεις πώς νιώθεις. Αυτό είναι μια καλή αρχή. Σκεφτόμουν να... Αν κοιμάμουν τη μέρα και έμενα ξύπνιο στη νύχτα, δεν θα ξανάβλεπα το Λάιονελ. Ω, τότε θα ήσουν νυχτικό. Νυχτικό? Τι είναι αυτό? Έτσι λέγονται τα ζώα που μένουν ξύπνια τη νύχτα και κοιμούνται την ημέρα. Όπως οι νυχτερίδες. Ακριβώς. Και άλλα ζώα, όπως οι κουκουφάγες, κάποια είδη ελουροειδών, οι σκατσόχυροι, οι αλεπούδες, τα αρμαντήλο. Τα αρμαντήλο είναι πολύ ωραία. Άρα γιατί θα έκανε ένα αρμαντήλο αν το πήραζε κάποιος όπως εμένα? Πού θα μπορούσαμε να ψάξουμε άραγε? Σωστά! Μπορούμε να κοιτάξουμε στο μεγάλο βιβλίο των πάντων. Τούπα, μίλησε κάποιος για το μεγάλο βιβλίο των πάντων? Ναι. Έλεγα απλώς... Αυτό που έχει τα πάντα μέσα? Ναι, έλεγα απλώς ότι θα μπορούσαμε ίσως... Τι να με κάνει! Μαζί σου έρθει... Δεν θα πάθουμε...
να με διακόψει. Πληροφορίε στη στιγμή για το μαρμαζίλιο θα μα βρει. Hey, ψαράκι, κουστάρι τραγουδάκι. Δόθε μου. Α, μισό λεπτό. Τι είπαμε ότι ψάχνουμε. Αρμαντήλο. Τι χρώμα, μαντήλια. Όχι, μαντήλια, χάρη. Αρμαντήλο. Από τι γράμμα λέτε πως αρχίζει το αρμαντήλο. Νομίζω πως αρχίζει από άλφα. Εύκολα θα την βρούμε αυτή τη λέξη, αφού το άλφα είναι το πρώτο γράμμα του αλφαβήτου. Αράχνη, αρκούδα. Να το, αρμαντήλο. Αρμαντήλο είναι αυτό. Εμένα που φαίνεται σαν μπάλα με πανοπλία. Είτε το πιστεύετε είτε όχι, αυτό είναι το αρμαντήλο της Νότιας Αμερικής. Γεια σου, είναι κανείς εδώ. Και γιατί μοιάζει με μπάλα ποδοσφαίρου. Γιατί το σώμα του είναι καλυμμένο με σκληρές κοκάλινες πλάκες. Γιατί αυτό. Για τον ίδιο λόγο που ο Στάνλεϊ φοράει πάντα κράνος όταν κάνει ποδήλατο. Για να με προφυλάσει από τα χτυπήματα. Ακριβώς. Αλλά το κράνος δεν πρόκειται να με προφυλάξει από το Lionel. Hey, τι κάνει. Μη φοβάσαι, φιλαράκο. Δεν θα σου κάνω κακό. Ελάτε όλοι! Γρήγορα! Ζήτω! Να ένα ζώο που του αρέσει να πειράζει το αρμαντήλο. Μπορείτε να μαντέψετε τι θα κάνει ο φίλος μας. Δήλο δεν τσακώνεται, τυλίγεται και το αγνοεί. Σωστά, Στάνλεϊ. Προστατεύει τη μαλακή κοιλιά του με το να τυλίγεται σαν μπάλα. Αυτό πρέπει να κάνω. Δηλαδή, θα τυλίγεσαι σε μπάλα όταν σε πειράζει ο αδελφός σου. Όχι, αλλά θα πάψω να του δίνω σημασία μέχρι να βαρεθεί να με πειράζει. Θα τον αγνοήσω. Α, κατάλαβα. Καλή σκέψη, Στάνλεϊ. Ευχαριστώ, αρμαντήλο. Καλύτερα να κρύψουμε το βιβλίο. Δεν μπορούμε να το αφήσουμε στο πάτωμα. Κάποιος μπορεί να πλειστρήσει. Στάνλεϊ, θέλεις να δεις μια αλογόμηγα. Το πιάσες. Αλογόμηγα. Τι θα κάνει άραγε ο Στάνλεϊ. Γραμμή άμυνας αρμαντήλο. Έλα, Στάνλεϊ. Είπα, έλα. Στάνλεϊ, έλα. Κοίτα το φιδάκι, πώς κουνιέται, πάλι. Στάνλεϊ, πήρα το φιδάκι σου. Στάνλεϊ. Παιδιά, τι γίνεται. Ω, τίποτα, ταντά. Παριστάνω το αρμαντήλα. Κοίτα. Στάνλεϊ, δεν έχεις καθόλου πλάκα. Είδα πώς αντιμετώπισες το πείραγμα του Lionel. Είδες. Ξέρεις, Stanley, πάντα είμαι δίπλα σου για να σε βοηθήσω. Αλλά μπράβο σου για τον τρόπο που το χειρίστηκες. Ευχαριστώ, μπαμπά. Τώρα δείξε μου πώς παριστάνεις το αρμαντήλο. Απλώς γίνομαι σε μια μεγάλη μπάλα. Wow, να παίξω κι εγώ. Τι παράξενη οικογένεια που έχω. Τι άλλο έπαθες για τα αρμαντήλο. Λοιπόν,
Το σώμα τους είναι καλυμμένο από σκληρές κοκάλινες πλάκες που τους προστατεύουν, όπως το κράνος προστατεύει το κεφάλι. Πολύ σωστά. Κοίτα, Στάνλε. Κουνουριάζονται και αυτοί σαν αρμαντήλο. Αυτό μου έδωσε μια ιδέα. Ας κοιμηθούμε κι εμείς. Καληνύχτα, Ντένις. Καληνύχτα, αρμαντήλο. Καινούργιο κρεβάτι. Τι το θέλει στον Άγιο Ντένις, αφού σε ψάρι. Ναι, αλλά είμαι ψάρι του γλυκού νερού, Στάνλι. Δεν έχω συνηθίσει το θαλασσινό, γι' αυτό καλύτερα να προφυλάσσομαι. Γεια σας, μάγκες. Τα κύματα είναι τεράστια σήμερα. Ο Ερημίδης μετακομίζει σήμερα. Ναι, ώρα να βουτήξουμε κι εμείς, φίλε. Ο Ντένις, κοίτα, αυτό το χταποδάκι έχει πελάτες. Ας το βοηθήσουμε. Πάντα δίπλα σου είμαι. Λοιπόν, Στάνλι, νομίζω πως έχεις μεγαλώσει πολύ για αυτό το κρεβάτι. Πρέπει να πάμε με τον μπαμπά σου να πάρουμε καινούριο. Καινούριο κρεβάτι? Πόσο το κρεβάτι μου! Θα έχεις περισσότερο χώρο σε ένα μεγαλύτερο κρεβάτι, αγάπη μου. Είσαι μεγάλο παιδί πια. Έχει δίκιο, Στάνλι. Μεγαλώνεις μέρα με τη μέρα. Όπως έλεγε πάντα η μαμά μου, δεν βάζεις 20 κιλά ψαροτροφή σε ένα κουβάρι για 10 κιλά. Μα δεν είμαι ψαροτροφή, Ντένις. Και εξάλλου, μου αρέσει το κρεβάτι μου. Όπως και το πάρει και την τένση. Έτσι, παιδιά. Σταμάτα να με στριμώχνεις, εντάξει. Και αυτό το κρεβάτι θα το πετάξουμε. Είχαμε τόσες περιπέτειες πάνω του. Ήταν τόσο ωραία βάρκα. Και ήταν και η καλύτερη καμήλα για να περάσουμε την έρημο, θυμάσαι? Και μόλις χθες πετάξαμε πάνω του με τις αποδημητικές χήνες. Και δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά στο καινούριο κρεβάτι. Ίσως. Και αν δεν μπορέσουμε, εγώ θέλω να κρατήσω αυτό. Στάνλι, έτοιμο το πρωινό. Μαθαίνω ότι θα πάρουμε καινούριο κρεβάτι, μεγάλο. Θα είσαι ενθουσιασμένος. Η αλήθεια, μπαμπά, είναι ότι μ' αρέσει το κρεβάτι μου. Δεν θέλω καινούριο. Άμα του αρέσουν τα μορουδίστικα κρεβάτια, να φέρουμε την κούνια του από την αποθήκη. Λάιονελ, σταμάτα σε παρακαλώ. Ο Στάνλε είναι πολύ μεγάλο παιδί πια. Τώρα που το σκέφτομαι, δεν σε μετρήσαμε τελευταία. Έλα, Στάνλε. Στάσου ίσια, αγάπη μου. Οπό, κοίτα, Στάνλε. Ψήλωσες 25 εκατοστά από τότε που πήραμε το κρεβάτι. Άλλα τόσα και θα έχεις ψηλώσει μισό μέτρο. Μεγάλωσε το μωρό μας. Σωστά. 25 και 25, 50. 50 εκατοστά είναι μισό μέτρο. Σίγουρα ήρθε η ώρα για καινούργιο κρεβάτι. Βλέπεις, αυτό το κρεβάτι είναι αρκετά μεγάλο. Καληνύχτα, Ντένις. Δεν είμαι και τόσο σίγουρος, Στάνλι, αλλά καληνύχτα. Oh!
νύχτα, νομίζω πως έφτασε η ώρα να πάρεις καινούριο κρεβάτι. Στριμωχτήκαμε πολύ χτες το βράδυ, αυτό είναι όλο. Άκου, Στάνλεϊ, ήρθε η ώρα να αντιμετωπίσεις την κατάσταση. Το να ψηλώνεις είναι απόλυτα φυσιολογικό για όλους. Μάλλον έχεις δίκιο, Ντένις. Πάρα πολλά πλάσματα μετακομίζουν σε πιο άνετους χώρους όταν μεγαλώνουν και δεν χωράνε στους παλιούς. Μπορείς να σκεφτείς κανένα τέτοιο πλάσμα? Ναι, τους κάρβουρες ερημίτες μετακομίζουν συνέχεια. Ακριβώς. Τώρα μιλάς λογικά, Στάνλεϊ. Πού μπορούμε άραγε να μάθουμε για τους κάρβουρες ερημίτες? Ήρθε η ώρα να κοιτάξουμε στο μεγάλο βιβλίο των μπάντων. Πώς δεν το σκέφτηκα εγώ? Πάω να φέρω το βιβλίο. Προσεκτικά, Στάνλεϊ, μην ξυπνήσεις. Καλύτερα που εγώ σας ταρώταν να χαλίσατε. Πληροφορίες για τα καμπούρια θα μας πει. Λοιπόν, ο κάρβουνας αρχίζει από... κάτω. Αλφα, βήτα, γάμα, δέτα, έψιλον, ζήτα, ήτα, τίτα, γιώτα, κάτω. Τα βρήκα! Πάμε, Ντένις! Γιούπι! Το σώμα των κουτουρκιών είναι μαλακό και εύθραστο. Αυτό σημαίνει ότι χτυπάνε εύκολα. Γι' αυτό χρειάζονται όστρακο για να προστατευτούν. Και όσο μεγαλώνουν, πρέπει να βρίσκουν μεγαλύτερο όστρακο. Οι κάρβουνες περνούν πολύ χρόνο για να βρουν το όστρακο που τους ταιριάζει απόλυτα. Ντένις, τι θα πει ερημίτης και γιατί λένε αυτά τα καβούρια ερημίτες? Ο ερημίτης είναι κάποιος που του αρέσει να μένει μόνος. Και οι κάρβουνες ερημίτες δεν μοιράζονται το όστρακό τους με κανέναν. Νομίζω πως αυτός εδώ θέλει λίγη βοήθεια για να το μεταφέρει. Πού πας? Όπω, είναι σαν συγκρότημα διαμερισμάτων. Νόμιζα πως προτιμούσαν να μένουν μόνοι τους. Έτσι είναι. Αλλά μαζεύονται όλοι μαζί όταν βρίσκουν αρκετό φαγητό. Φαίνεται πως τους αρέσει να κουτσομπολεύουν και καμιά φορά. Γιατί γελάς, μωρό μου? Ω, έτσι!
Μαμά, παπά, έχω μια φοβερή ιδέα. Τι ιδέα, γεια μου. Λέω να έρθω κι εγώ μαζί σας να διαλέξουμε καινούργιο κρεβάτι. Πολύ ωραία ιδέα, Στάνλι. Πρέπει να ψάξουμε προσεκτικά μέχρι να βρούμε το κατάλληλο κρεβάτι, εντάξει. Και βέβαια, μεγάλε, πάμε. Βλέπω βρήκες το σωστό κρεβάτι, Στάνλι. Είναι ακριβώς σαν το παλιό σου, αλλά πιο μεγάλο. Ήξερα ότι χρειαζόμουν καινούριο κρεβάτι, αλλά ήθελα να είναι και αυτό κατάλληλο για περιπέτειες. Μια χαρά μου φαίνεται εμένα. Είμαστε σε αεροπλάνο τέννις και πετάμε πάνω από μια ωραία παραλία. Ξέρεις κάτι, τέννις? Τι πράγμα, Σταλή. Σε ό,τι όστρακο και αν μετακομίσω, Ντένις, θα έχω πάντα χώρο για σένα. Ευχαριστώ, Στάνλι. Καληνύχτα, Ντένις. Καληνύχτα, κάβουρα, Έλλη.